Στην ιστορία έχουμε παρατηρήσει ότι όταν συναντιούνται δύο πολιτισμοί, τότε υπάρχουν συγκρούσεις και στο τέλος είτε ο ένας εξαλείφεται είτε μετακινείται. Στην περίπτωση της αναζήτησης εξωγήινων, ίσως θα μπορούσαν να είναι παρόμοια τα πράγματα και το πιο πιθανό να μην είναι τόσο ευνοϊκά για μας. Οπότε με τη λογική αυτή, θα έλεγα ότι καλύτερα να αφήσουμε τους εξωγήινους στην ησυχία τους. Στατιστικά, οι πολιτισμοί οι οποίοι επιδίωξαν την επαφή κατέστρεψαν τους πολιτισμούς που δέχτηκαν την επαφή. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βρούμε τους εξωγήινους πριν εκείνοι βρουν εμάς. Οι προσπάθειες της ανθρωπότητας γίνονται εδώ και πολλές δεκαετίες, διότι είναι ίσως το μεγαλύτερο ερώτημα που ταλανίζει τους ανθρώπους. Είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο? Εξωγήινοι πολιτισμοί με τεχνολογία στο ίδιο επίπεδο με της ανθρωπότητας θα μπορούσαν να είναι ανιχνεύσιμοι χρησιμοποιώντας τα σημερινά όργανα. Μια νέα μελέτη δείχνει ότι αν η γεωστατική δορυφόρη είναι αρκετά πυκνή γύρω από έναν εξωγήινο κόσμο, θα μπορούσαν να εντοπιστούν με τηλεσκόπια που ήδη κυνηγούν να εξερεύνουν τους πλανήτες. Τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι ιδιωτικές εταιρείες στον δικό μας κόσμο χρησιμοποιούν γεωστατικούς δορυφόρους, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά έτσι ώστε να αιωρούνται πάνω από το ίδιο σημείο στη Γη, πράγμα το οποίο είναι χρήσιμο για την επιστήμη, τις επικοινωνίες, την κατασκοπία και τις στρατιωτικές εφαρμογές. Αν οι προηγμένοι εξωγήινοι πολιτισμοί έχουν αρκετούς δορυφόρους στις δικές τους γεωστατικές ζώνες, αυτά τα διαστημικά σκάφη θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια πυκνή, δακτυλιογενή δομή ορατή από τη Γη. Είναι μια μικρή ευκαιρία, λέει σε μελέτη επικεφαλή συγγραφέα Χέκτορ Σόκα Ναβάρο, του Ινστιτούτου Αστροφυσικής των Καναρίων Νήσων. Ο Σόκα Ναβάρο προσωμείωσε την παρουσία ζωνών γεωστατικών δορυφόρων γύρω από πλανήτες για να δει αν θα μπορούσαν να ανιχνευθούν από όργανα όπως το διαστημικό τηλεσκόπιο Kepler της NASA και το πρόσφατο προωθημένο Transiting Exoplanet Survey Satellite, γνωστό ως TESS. Διαπίστωσε ότι η ζώνη θα πρέπει να είναι περίπου 0,01% πλήρης για την ανίχνευσή της από εμάς, είτε αποτελείται από πολύ μικρούς δορυφόρους ή μια χούφτα μεγάλων σε μέγεθος ολόκληρων πόλεων. Ακούγεται έξυπνο, σαφώς. Πώς εντοπίζεις ένα τέτοιο πολιτισμό? Πρώτον, πας να δεις τι χρειάζεται ένας τέτοιος πολιτισμός. Νούμερο 1 στη λίστα είναι η ενέργεια. Ένας πολιτισμός στο δικό μας ή κατά μία κλίμακα ανώτερο επίπεδο χρειάζεται αρκετή ενέργεια. Πηγή ενέργειας είναι τα αστέρια που υπάρχουν στο διάστημα και πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα φωτεινότητας των αστεριών. Αν είμαστε εξαιρετικά τυχεροί και ένα κοντινό αστέρι στο οπτικό πεδίο του Kepler τυχάνει να φιλοξενεί ένα πλανήτη με πυκνό σύννεφο τεχνητών δορυφόρων, τότε με το Kepler θα το δούμε σίγουρα. Πρότεινα να αναλογιστούμε όλοι ότι περισσότεροι από τους 2.600 επιβεβαιωμένους πλανήτες που ανακαλύφθηκαν από το Kepler κατά τη διάρκεια της κύριας αποστολής του και κατά τη διάρκεια του K2 της εκτεταμένης αποστολής που εκτελεί το τηλεσκόπιο από το 2014 για να δούμε αν φέρουν τα αχνά σήματα εξωγήινων δορυφόρων. Οι επιστήμονες του Kepler χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα υπολογιστή για να κοσκινήσουν την αυθονία δεδομένων της αποστολής και να προσδιορίσουν κόσμους, ενώ η ομάδα που κυνηγά δακτυλίους χρησιμοποιούν επίσης αλγόριθμους. Το αν ένα πρόγραμμα θα εντοπίσει ένα δακτύλιο τεχνητών δορυφόρων θα εξαρτηθεί από το πώς αυτό το πρόγραμμα έχει συσταθεί. Μια άλλη ευκαιρία είναι να ψάχνουμε στα φωτεινότερα αστέρια. Στη Γη τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει άνθηση η τοποθέτηση ηλιακών πάνελς. Ένας πιο προηγμένος πολιτισμός θα μπορούσε να τοποθετήσει αυτά τα πάνελς πολύ πιο κοντά στο αστέρι του, με συνέπεια να κερδίζει τρομακτικά περισσότερη ενέργεια από ότι εμείς. Η εικασία μου λοιπόν είναι ότι αρκετά παρόμοιοι δορυφόροι με τους δικούς μας θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά στο άστρο τους, δεδομένο που θα προκαλέσει την ανίχνευσή τους. Το αστέρι του Μποϊαγιάν έχει μια συνήθιστη καμπύλη φωτός και έπεισε κάποιους να υποψιαστούν την παρουσία ενός τεχνητού αντικειμένου, όπως μια εξωγήινη μεγαδομή. Κάτι εξαιρετικά τεράστιο, με επιφάνεια σχεδόν 1000 φορές την επιφάνεια της Γης, μπλοκάρει το φως και κανείς δεν είναι αρκετά σίγουρος για το τι πρόκειται. Καθώς η αστρονόμος Ταμπέθα Μποϊάν ερευνούσε τι θα μπορούσε να είναι αυτό το τεράστιο και παράξενο ουράνιο αντικείμενο, ένας συνάδελφός της πρότεινε κάτι ασυνήθιστο. Θα μπορούσε να είναι μια γιγαντιαία εξωγήινη υπερκατασκευή. Μια τόσο εξωπραγματική ιδέα απαιτεί και εξωπραγματικές ενδείξεις. Σε αυτήν την ομιλία, η Μποϊάγιαν μας δείχνει πως οι επιστήμονες ψάχνουν για πιθανές εκδοχές και τις διερευνούν όταν έρχονται αντιμέτωποι με το άγνωστο.
Η ύπαρξη εξωγήινων πολιτισμών που δεν θα έχουν κατά ανάγκη φιλικές προθέσεις είναι ένα ενδεχόμενο που φαίνεται όλο και πιο πιθανό. Για το λόγο αυτό, οι κυβερνήσεις του πλανήτη μας, υπό τον συντονισμό του ΟΗΕ, θα πρέπει να χαράξουν συντονισμένα σχέδια για το πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ανθρωπότητα σε περίπτωση που μέχρι πρόσφατα αδιανόητη συνάντηση τελικά γίνει πραγματικότητα. Αυτό υποστηρίζουν έγκριτοι επιστήμονες στο τελευταίο τεύχος αφιερωμένο αποκλειστικά στους εξωγήινους της επιστημονικής επιθεώρησης της Βασιλικής Εταιρείας της Ακαδημίας Επιστημών της Βρετανίας. Μάλιστα, οι επιστήμονες προτείνουν μεταξύ άλλων μια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών να αναλάβει την ευθύνη για τις εξωγήινες υποθέσεις και να καταλήξει σε ένα ενιαίο σχέδιο απάντησης σε περίπτωση επαφής με έναν εξωγήινο πολιτισμό. Όπως αναφέρουν ο καθηγητής Τζον Ζαρνέκι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και ο Δ. Μάρτιν Ντόμινικ του Πανεπιστημίου του Σεν Άντριους, στο εισαγωγικό του σημείωμα στο ειδικό τεύχος, το ερώτημα είναι αν η απάντηση στους εξωγήινους θα δοθεί με υπεύθυνο τρόπο και με τις κατάλληλες συμβουλές από ειδικούς και επιστήμονες ή αν θα επικρατήσουν ειδικά συμφέροντα εξουσίας και οπορτουνισμός. Υπάρχουν όμως πεπιθήσεις ότι η επαφή έχει ήδη γίνει και μάλιστα είμαστε τόσο κοντά σε αυτά τα όντα που αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Ίσως η πρώτη καταγεγραμμένη επαφή που κατέληξε σε τραγωδία ήταν το περιστατικό που εκτελήχθηκε στα Ουράλια Όρη με το μαζικό τέλος μιας ομάδας πεζοπόρων σκιέρς το Φεβρουάριο του 1959. Το περιστατικό έδωσε τροφή επί δεκαετίες στις πιο τρελές φήμες και θεωρίες συνωμοσίας. Από την εικασία ότι δέχτηκαν επίθεση εξωγήινων μέχρι ότι έπεσαν θύματα κάποιου απόρριτου πειράματος σοβιετικών επιστημόνων. Οι 9 εμπειροί σκιέρς με επικεφαλής τον Ιγκόρ Ντιάτλοφ έφυγαν τον Ιανουάριο του 1959 για πεζοπορία σε μια απομονωμένη περιοχή των Ουραλίων. Δεν επέστρεψαν ποτέ. Πολλές ημέρες αφότου δηλώθηκε η εξαφάνισή τους, εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένος καταβλισμός τους. Διαπιστώθηκε ότι οι σκηνές που είχαν στήσει για να κοιμηθούν είχαν σκιστεί από μέσα προς τα έξω. Τα σώματα των 5 βρέθηκαν πάνω στο χιόνι σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων. Ήταν μισόγυμνοι ή φαινόταν ότι προσπαθούσαν να ντυθούν βιαστικά. Κάποιοι έφεραν τρομακτικές τομές. Οι υπόλοιποι 4 εντοπίστηκαν 2 μήνες αργότερα σε ένα πιο απομακρυσμένο σημείο, καλυμμένοι από χιόνια. Η υπόθεση αυτή έγινε γνωστή παγκοσμίως ως συμβάν στο πέρασμα του Ντιάτλοφ, από το όνομα του επικεφαλής της ομάδας Ιγκόρ Ντιάτλοφ. Όσο περνούσε ο καιρός και δεν υπήρχε κάποια εξήγηση για το θάνατο των 9, τόσο πλήθαιναν οι φήμες και διάφορες θεωρίες. Κάποιοι υποστήριζαν ότι οι άτυχοι σκιέρς δέχτηκαν επίθεση από εξωγήινους. Οι ερευνητές μελέτησαν συνολικά 75 ολόκληρες διαφορετικές θεωρίες. Το ραντεβού που είχαν με τη μοίρα τους προς το παρόν παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με τον άκρος επιφυλακτικό καθηγητή εξελικτικής παλαιοβιολογίας του Πανεπιστημίου Cambridge, Simon Conway Morris, όποιοι χαράξουν σχέδια για μια πιθανή επαφή με εξωγήινους θα πρέπει να προετοιμαστούν για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Είναι πιθανό, όπως γράφει, η ζωή στους εξωγήινους κόσμους να εξελίχθηκε με δαρβηνικό τρόπο. Πράγμα που, αν συμβεί, θα σημαίνει ότι η εξωγήινη ζωή θα έχει πολλές ομοιότητες με τη γήινη, ειδικά αν προέρχεται από τους κόσμους που μοιάζουν με το δικό μας, όπου υπάρχουν παρόμοια βιολογικά μόρια. Αυτό όμως επίσης σημαίνει ότι μπορεί οι νοήμονες εξωγήινοι να έχουν ανάλογες στάσεις για βία και εκμετάλλευση για εμάς. Πάντως, ευτυχώς, ο Μόρις εκτιμά ότι οι πιθανότητες εξωγήινης νοήμονος ζωής είναι μικρές. Αν η εξέλιξη είναι ίδια σε όλο το σύμπαν, όπως γράφει, είναι αδιανόητο να μην έχουν ακόμα φτάσει στη γη εκπρόσωποι πανάρχαιων πολιτισμών από άλλα μέρη του σύμπαντος.